Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο η τελετή της κατάθεσης του θεμέλιου λίθου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κατασκευή τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου. Ένα μεγαλεπίβολο έργο στο Βασιλικό. Εκεί βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αθανασίου για να μας πει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου εδώ στο Βασιλικό από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος χαρακτήρισε ορόσημο την σημερινή ημέρα, καθώς θεμελιώνεται το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου. Να πούμε ότι το μεγαλεπίβολο έργο θα κοστίσει συνολικά 499 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό έχει επιτευχθεί ένα ποσοστό, έχει δοθεί ένα ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα 30% θα καλυφθεί από χορηγία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και τα υπόλοιπα μέσω δανείου. Να πούμε ότι στόχος αυτού του έργου είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου να έχει φυσικό αέριο σε 2 χρόνια. Η ΑΕΚ ήταν σύμμαχος από την αρχή, να αναφέρουμε. Η ΑΕΚ τώρα, όπως αναφέρθηκε, έχει ήδη προχωρήσει με την δημιουργία των απαιτούμενων εγκαταστάσεων για την λειτουργία ηλεκτρικού ρεύματος με φυσικό αέριο, και αυτό που απομένουν τώρα είναι και την έλευση του αερίου. Καταληκτικά, Μιχάλη, να πούμε ότι εδώ στον χώρο που βρισκόμαστε υπήρχαν ραδιενεργά απόβλητα των χημικών βιομηχανιών και χρειάστηκε μία επιδιόρθωση του χώρου εδώ, η οποία ανήλθε στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας έχεις μεταφέρει.